Νικόλαος Κωστής. Γεννήθηκε στα 1805 στη Σμύρνη, όπου είχε μητικήσει η οικογένειά του από τη Ζαγορά. Με την έκρηξη της Επαναστάσεως έφυγαν και την Τεργέστη. Σπούδασε την ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, όπου το 1831 πήρε το δίπλωμά του. Το 1832 πήγε στον Άφλιο. Μετά, με το που πήγε στην Αθήνα, διορίστηκε νομίατρος Αττικής. Το 1834 ιδρύεται το Ιατροσυνέδριο από τον Ιωάννη Κολέτη, που ήταν πριν γιατρός του Μουχτάρ, γιου του Αλή Πασά. Αποφάσισε να ιδρυθεί σχολείο ιατρικής, την διεύθυνση του οποίου ανέλαβε ο Κωστής. Το 1835 ιδρύεται με μέρημνα του Κωστή το Μαιευτήριο Αθηνών. Επίσης, την ίδια χρονιά, με πρωτοβουλία των Βαβαρών Ιατρών και συμβολή του Κωστή, ιδρύεται η Ιατρική Εταιρεία. Ήταν διευθύνων εκδότης του περιοδικού Ασκληπιός, του πρώτου επίσημου ιατρικού περιοδικού της Ελλάδος. Το 1836 ιδρύεται η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, που στο πρώτο της Διοικητικό Συμβούλιο συμμετείχε και ο Κωστής. Την ίδια χρονιά ιδρύεται και το Πανεπιστήμιο του Όθωνος, στο οποίο ο Κωστής ήταν πρώτος καθηγητής της Μευτικής. Το 1837 ιδρύεται η Αρχαιολογική Εταιρεία με τη συμμετοχή του Κωστή. Το 1838 ιδρύθηκε η Σχολή Μαίων του Κράτους, για την οποία μερίμνησε ο Κωστής. Ο Νικόλαος Κωστής φιλοξένησε στο σπίτι του τον πατριώτη του Θεόδωρο Φεντούλη όταν κατέβηκε στην Αθήνα για τις σπουδές του. Στο Πανεπιστήμιο, ο Κωστής δίδαξε και βοτανική, φαρμακευτική, χημεία και φαρμακολογία μέχρι το 1844. Το 1848 με τον Φίλιππο Ιωάννου αποτέλεσαν μέλη επιτροπής για την ίδρυση οργανισμού του Πανεπιστημίου. Είχε τιμηθεί και με το παράσημο των ανώτερων ενταξιαρχών και σύνταξε εγχειρίδιο μευτικής το 1849 και εγχειρίδιο φαρμακολογίας το 1855. Όταν εμφανίστηκε χολέρα το 1854 στον Πειραιά και στην Αθήνα, η οποία ξεκίνησε από τα γαλλικά στρατεύματα κατοχής, ο Κωστής έκανε τα πάντα για να σώσει όσο γίνεται περισσότερους συμπολίτες του. Είχε ήδη εμπειρία από την επιδημία που είχε ξεσπάσει στην ίδια περιοχή το 1835. Ο Κωστής συνέβαλε στην ίδρυση του ορφανοτροφείου της Αμαλίας, δωρίζοντας το οικόπεδο για την ανέγερσή του, αφού πολλά κορίτσια είχαν μείνει ορφανά από την επιδημία της χολέρας. Για την καταγωγή του, ο Νικόλαος Κωστής ήταν πολύ περήφανος. Διατηρούσε ζωηρότατα την ανάμνηση των δεσμών του με την πατρίδα του τη Ζαγορά και βοηθούσε επιχειλότροπα όλους τους Θεσσαλούς. Σημαντική επίσης υπήρξε συμβολή του στην Επανάσταση της Θεσσαλίας το 1854. Φέρεται να δαπάνησε το ποσό των 60.000 δραχμών και σύστησε εθελοντικό σώμα 400 ατόμων για την Επανάσταση στο Πύλιο. Στις ενέργειες του αυτές είχε σύμμαχο και τον πατριώτη του Φίλιππο Ιωάννου. Υπήρξε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηνών κατά τα έτη 1850-1858 και με την ιδιότητά του αυτή εισηγήθηκε διάφορα μέτρα για τον καλό της πρωτεύουσας. Για πολλά χρόνια επίσης βρισκόταν στην ανώτατη διοικητική βαθμίδα του Πανεπιστημίου. Συγκλητικός 4 φορές, κοσμήτωρας της Ιατρικής Σχολής 6 φορές, πρίτανης 2 φορές. Και μάλιστα σε περιόδους που το Ίδρυμα αλλά και η Πολιτεία αντιμετώπιζαν δύσκολα και κρίσιμα προβλήματα. Στον Δήμο Αθηναίων υπάρχει η ολογραφία του. Διατέλεσε για μεγάλο χρονικό διάστημα ιδιαίτερος γιατρός του Όθωνα και ασχολήθηκε πάρα πολύ με το πρόβλημα της θυρότητας της Βασίλισσας Αμαλίας, έχοντας ανοίξει ανταπόκριση με Γερμανούς ιατρούς, όπως γράφει ο Βλαχογιάννης στην ιστορική ανθολογία. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός της εποχής, αφού οδήγησε στην πτώση του Όθωνος επειδή δεν προέκυψε φυσικός διάδοχος. Ο Κωστής σύστηνε στην Αμαλία απαγόρευση της υπασίας, κάτι που δεν ήθελε να κάνει η Βασίλισσα. Μαζί με τον Ιωάννου πρότειναν στον Λιτ, ιερέα της Βασίλισσας, να την προτρέψει να κάνει ένα ταξίδι για λουτρά. Όντως η Βασίλισσα το έκανε και αφού γύρισε στην Αθήνα για το πρώτο διάστημα, απέφερε τον χορό και την υπασία. Αλλά μόλις είδε πως δεν γίνεται κάτι, ξανάρχισε τον παλιό τρόπο ζωή της. Έγγραφα του Κωστή της εποχής εκείνης που περιέγραφαν την κατάσταση της Αμαλίας παραχωρήθηκαν στον καθηγητή Νικόλαο Λούρ από την Χριστίνη Κωστή, άλλοτε κυρία της τιμής της Βασίλισσας Όλγας, σύζυγου του Νικόλαου Κωστή, εγγονού του καθηγητή Κωστή. Η Αμαλία απεβίωσε στις 20 Μαΐου του 1875 από πνευμονία στο Μπάμπερκ, σε ηλικία 57 ετών. Η νεκροψία της έλεγε πως κατέβηκε στον τάφο της Παρθένα. Για το γεγονός αυτό έχουν γραφτεί πολλά και αμφισβητείται από πολλούς καθηγητές. Θεωρείται πως η νεκροψία ήταν μια δολοπλοκία του οίκου Oldenburg εναντίον του οίκου Wittelsbach. Ο Κωστής, όταν της έκανε εξέταση σε νεαρή ηλικία, δήλωσε πως όλα είναι καλά. Πρώτη του σύζυγος η Μαρία Καλλιγά και ο γιος του Κωνσταντίνος, γυναικολόγος καθηγητής του Πανεπιστημίου. Κόρη του η Μαρία που παντρεύτηκε στην Τεργέστια Φεντούλη. Αφού πέθανε η πρώτη του σύζυγος, παντρεύτηκε τη Σουλτανίτσα Νερουλού,
απέκτησαν τον Αλέξανδρο και την Ελένη και Πινελόπη. Υπήρξε σπουδαίος συντελεστής της πρώτης διοργάνωσης της ιατρικής στην Ελλάδα. Απεβίωσε εθνιδίως το 1861 σε ηλικία 56 ετών.